Στα μεσάνυχτα της Ελεονόρας Μελέτη βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Δημήτρης Κοριαλάς, ο οποίος μίλησε για το χωρισμό του από τη Φωτεινή Ψυχίδου, για το στενό δεσμό που έχει με το γιο του, αλλά και το πόσο τον άλλαξε σαν άνθρωπο ο ερχομός του. Ο γιος μου είναι ο μόνος λόγος που ζω και αναπνέω, όταν η νοσοκόμα μου έδωσε τον γιο μου, έγινε ένα κλικ και άλλαξαν όλα μέσα μου. Στο μαιευτήριο ακόμα γελάνε με το κλάμα που έριξα όταν γεννήθηκε ο γιος μου. Εξαιτίας του παιδιού έχω να βγω 3 χρόνια για ποτό, η πρώην σύζυγος μου είχε πολύ άσχημη εγκυμοσύνη. Δεν νόμιζα ότι φταίει ούτε η Φωτεινή ούτε εγώ που χωρίσαμε, συνήθως λέμε ότι φταίνε και οι δύο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φταίει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Φταίνε άλλοι παράγοντες απ' έξω, είναι μερικοί παράγοντες που δεν μπορείς να τους διαχειριστείς. Οπότε, σταματάει εδώ η κουβέντα, είμαστε πολύ αγαπημένοι, ως πατέρας είμαι πυροβολημένος. Αν δεν έχω την ανάσα του γιού μου στο κρεβάτι δεν κοιμάμαι, είπε ο Δημήτρης Κοριαλάς.